Θα μείνουμε στα της Λιβύης, γιατί ο Σωτήρης Δανέζης έχει να μας μεταφέρει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Από Συριακές πηγές μαθαίνουμε ότι αποχωρούν κάποιοι μισθοφόροι από τη χώρα. Βεβαίως δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν, Σωτήρη. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Άγνωστος είναι ο αριθμός των μισθοφόρων που πολέμησα για την Τουρκία στα μέτωπα της Λιβύης και έφυγαν από τη χώρα στις 25 Μαρτίου. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα για τον τελικό τους προορισμό, αν δηλαδή γύρισαν στα πάτρια εδάφη στη Συρία ή τους δόθηκαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα για την Ευρώπη. Αυτό υποστηρίζει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο, επισημένοντας πως η Τουρκία θέλει να κρατήσει μισθοφόρους για την προστασία των τουρκικών βάσεων στη Λιβύη, την ώρα που κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν επιστροφή στη Συρία, αλλά ένα εισιτήριο για την Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Σε κάθε περίπτωση, λίγοι πιστεύουν πως η Τουρκία έχει πραγματικά αρχίσει να υποχωρεί μπροστά στη διεθνή πίεση και απομακρύνει τους μαχητές που μετέφερε από τη Συρία. Υπάρχει έντονη ανησυχία στη Λιβύη πως πρόκειται για έναν τουρκικό ελιγμό για τα μάτια των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ενώ στη χώρα παραμένουν περισσότεροι από 6.600 μισθοφόροι και πληθαίνουν οι αναφορές για προβλήματα στη μισθοδοσία και στις πληρωμές τους. Αραβικές ιστοσελίδες που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη Λιβύη Νίκη αναφέρουν πως την περασμένη Κυριακή το γαλλικό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της Λιβύης Μοχάμεντ Αλμέμφι στη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή με τον Ερντογάν στην Άγκυρα υπέβαλε επίσημο αίτημα και κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να αποσύρει όλους τους μισθοφόρους και στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες από την Τρίπολη. Πηγές πάντως της τουρκικής προεδρίας διέρευσαν πως τις συζητήσεις στις οποίες συμμετείχαν ο Ιμπραήμ Καλίν και ο Υπουργός Εξωτερικών Τζαβούσογλου, συζητήθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Είχαμε και επίσημες δηλώσεις ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας θα συνεχιστεί στη Λιβύη για το καλό του λιβικού λαού. Μεταφέρω σε ελεύθερη απόδοση. Ναι, έτσι είναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου, ξέρουμε όλοι ότι στη Λιβύη έφτασαν χιλιάδες μισθοφόροι από τη Συρία ως νεοσύλλεκτοι έως και 18.000 μαχητές, συμπεριλαμβανομένων 350 παιδιών κάτω των 18 ετών. Πολλοί από αυτούς ανήκαν σε ένοπλες ομάδες τζιχαντιστών που έδρασαν στα μέτωπα της Συρίας.